Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα κατάστημα με αξεσουάρ μηχανής, μαζί με τον κύριο Στεφανάκη Ντελιβερά, και θα μιλήσουμε για τη νέα απόφαση των Υπουργείων Εργασίας, Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, με βάση την οποία οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν αξεσουάρ για την προστασία των εργαζομένων delivery στους ίδιους με δικό τους έξοδο. Κύριε Στεφανάκη, πώς σας φαίνεται αυτή η απόφαση? Όταν λέμε αξεσουάρ, εννοούμε και το κράνος και το παντελόνι και το πανοφόρι. Εννοούμε κράνος, γάντια. Ναι, ναι. Κύριε Στεφανάκη, γίνεται δουλειά? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η απόφαση που προέκυψε είναι αποτέλεσμα σημαντικών και μεγάλων αγώνων που κάνανε τα σωματεία και οι διανομής πολλά χρόνια τώρα. Και δυστυχώς μετράμε μέχρι σήμερα σακατεμένους και νεκρούς. Η απόφαση αυτή άρχισε τουλάχιστον 2 χρόνια. Γιατί, κύριε Στεφανάκη, τι ίσχυε μέχρι τώρα? Δεν όφιλε η επιχείρηση να σας παρέχει κράνος και τα απαραίτητα αξεσουάρ για τις μεταφορές, για τις διανομές σας? Μέχρι τώρα υπήρχε ένας νόμος, ο 4611 του 19, ο οποίος ήταν γενικός, αφορούσε τα μέτρα προστασίας, όμως δεν είχαν καθοριστεί και δεν είχαν μπει και οι συγκεκριμένες προδιαγραφές που έπρεπε να μπουν. Που σημαίνει ότι ο κάθε εργοδότης έδινε ό,τι ήθελε, αν ήθελε. Τις περισσότερες φορές, παίρνοντας υπόψη ότι και το ΣΕΠΕ είναι υποβαθμισμένο και δεν υπήρχε στην ουσία κανένας έλεγχος. Τουλάχιστον όσον αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας, άρα μιλάμε για μια κατάκτηση των εργαζομένων και των αγώνων τους. Όμως η απόφαση αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη. Και όχι μόνο δεν είναι ολοκληρωμένη, δεν έχει πάρει υπόψη του και τα αιτήματα των εργαζομένων όσον αφορά τα οχήματα. Για παράδειγμα, δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες με μια μικρή αποζημίωση να μεταφέρουν την ευθύνη ατομικά στον διανομέα, στον επαγγελματία οδηγό, όπως είπατε κι εσείς, ούτως ώστε το βασικό εργαλείο της δουλειάς να είναι στη δική του ευθύνη και για τη συντήρηση και για τα έξοδα επισκευής ή και αντικατάστασης. Μα κανονικά και προφανώς το σέρβις. Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Με συγχωρείτε, κύριε Στεφανάκη, κανονικά το σέρβις, ναι, η φροντίδα του οχήματος, να έχει φρένα, να μπορεί να είναι σταθερό, να αλλάζει, ναι, λάστιχα, δεν είναι ευθύνη του εργοδότη? Όχι, υπάρχει δυνατότητα από τον νόμο και σε αυτή την υπουργική απόφαση με μια μικρή αποζημίωση στη βάση του βασικού μισθού, του κατώτατου βασικού μισθού, να είναι στην ευθύνη του εργαζόμενου, του διανομέα. Σου λέει δηλαδή πάρε το μήνα 200 ευρώ παραπάνω και φρόντιζε το... 15% επί του βασικού μισθού είναι. 15% επί του βασικού μισθού. Και αν ελεγχθεί αυτό, αν δίνεται. Το πιο σημαντικό για μας όμως είναι και το εξής. Ότι δεν μπαίνουν προδιαγραφές για το τι όχημα είναι αυτό κατάλληλο, ούτως ώστε να κάνει τη μεταφορά. Δηλαδή μπορείτε να δείτε, ας πούμε, οχήματα διαφόρων τύπων που δένονται πάνω τους με έναν απλό ημάντα κουτιά των 10 κιλών και προστίθονται πάνω από 5 κιλά πολλές φορές προϊόντα, τα οποία πρέπει να μεταφερθούν κοντά στα 10 χιλιόμετρα. Αυτό δεν έχει χαρακτηριστεί μέχρι τώρα, δεν έχουν μπει προδιαγραφές, που σημαίνει το εξής, ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο παίρνουν υπόψη τους το κόστος. Παίρνουν υπόψη τους τα κέρδη των μεγάλων ιδιαίτερα ηλεκτρονικών πλατφορμών που έχουν φτιάξει στόλο με αυτόν τον τρόπο, χιλιάδων οχημάτων, τα οχήματα των διανομέων δηλαδή, και δεν παίρνουν υπόψη τους τη ζωή των εργαζομένων. Πυριδουλά. Με τη νέα απόφαση βέβαια βλέπουμε... Ναι. Ναι. Βλέπουμε ότι μπαίνουν όροι καλύτεροι σε σχέση με την ασφάλεια των διανομέων και είναι σημαντικό. Σαφώς, ναι, ό,τι μπορεί να βελτιωθεί θα βελτιωθεί. Αλλά θα θέλαμε, Σπυριδούλα μας, να μας δείξεις και ποιο είναι το κόστος. Πρέπει να το τονίσουμε. Έτσι. Έχετε δίκιο που το αναδεικνύετε. Δεν χαρίστηκαν αυτοί οι όροι. Δύο χρόνια τώρα είχαμε καταθέσει αυτά τα υπομνήματα και 2 χρόνια μετρούσαμε νεκρούς και σακατεμένους και αργούσε αυτή η υπουργική απόφαση να βγει. Ενώ είχαμε έρθει και σε επικοινωνία και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την τωρινή και με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και με την τωρινή. Εδώ θέλουμε... Είναι εγκληματική αυτή η ευθύνη.